εντός του ελικοπτέρου, ένας προσωπικός φίλος του σεΐχη του Κατάρ, Τζαμπέρ Αλφάνι, ο οποίος με τη θαλαμιγό του βρίσκεται στη Σκιάθο. Ο Τζαμπέρ Αλφάνι είναι πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ. Έχει 11 παιδιά και 2 γυναίκες. Μάλιστα, η θαλαμιγός του είναι εξοπλισμένη και με μοριακό αναλυτή, λόγω των καταστάσεων με τον κορονοϊό παγκοσμίως. Το ελικόπτερο του προσωπικού φίλου λοιπόν του Σέιχη του Κατάρ έκανε βόλτες πάνω από τη θαλαμιγό και τελικά προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του Σκιάθος Παλάς. Έκανε συγκεκριμένα ένα κύκλο και πέρασε μπροστά και από άλλες θαλαμιγούς, εντυπωσιάζοντας όλους όσοι είδαν το θέαμα. Η τηλεόραση του Άστρα έχει το αποκλειστικό στιγμιότυπο. Η Σκιάθος, πάντως, αποτελεί πόλο έλξης κάθε καλοκαίρι για σημαντικές προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας. Επώνυμοι από διάφορα σημεία του πλανήτη καταφθάνουν στο νησί του Παπαδιαμάντη, το οποίο ξεχωρίζει για τις πανέμορφες παραλίες, καθώς επίσης και τον φυσικό πλούτο. Ο Σέιχης πάντως του Κατάρ και πρώην πρωθυπουργός του Εμιράτου, Χαμάν Μπιν Τζασίμ Μπιν Τζαμπέρ Αλθάνι συγκεκριμένα, έφτασε πριν από λίγο διάστημα στο πανέμορφο νησί της Σκιάθου. Εκεί θέλει να περάσει ένα μέρος των διακοπών του με κοντινά του πρόσωπα. Ο Σέιχης Αλθάνι έφτασε στη Σκιάθο με το πλωτό του Ανάκτορο, την περίφημη θαλαμιγό του, Almir Cup μήκους 133 μέτρων, που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα μέγα γιότς ανά την Ιφίλιο. Η πολυτελής θαλαμιγός του Σέιχη λοιπόν αγκυροβόλησε πριν από λίγο διάστημα στο νησί του Παπαδιαμάντη, συγκεκριμένα στον όρμο της ακτής Μάραθα, παραλία βραβευμένη επί πολλά χρόνια με τη γαλάζια σημαία και απέναντι από το πολυτελές εμβληματικό ξενοδοχείο Σκιάθος Παλάς. Η θαλαμιγός έχει προκαλέσει από την πρώτη στιγμή τον θαυμασμό του κόσμου και έχει γίνει θέμα συζητήσεων τόσο για τους σκιαθήτες όσο και για τους χιλιάδες επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το νησί μέχρι και σήμερα.